σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, διότι θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ γοητευτικό άθλημα. Και έχω την τιμή να έχω κοντά μου, να είναι μαζί μας στο στούντιο, ο υπεύθυνος bowling Νάξου, ο Παναγιώτης Νικολακόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα μαζί σας για να πούμε 2-3 πραγματάκια για το bowling και για ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Έχεις έρθει λιγάκι να μας πεις τα μυστικά του bowling και να μας ξεναγήσεις και λιγάκι έτσι στον πολυχώρο που έχει δημιουργηθεί ειδικά στο Γαλανάδο. Τα μυστικά είναι πάρα πολλά, οπότε είναι λίγο δύσκολο να τα πούμε όλα από εδώ, γιατί πρέπει να είναι κάποιος εκεί για να μπορέσει να τα ακούσει και να τα κάνει στην πράξη. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Μιλάμε για ένα άθλημα που αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες. Εννοείται αυτό. Ηλικίες θα δείτε από 4 χρονών παιδάκια μέχρι 70-80 χρονών να παίζουν bowling. Και ένα έτσι παγκόσμιο κίνημα, ας το πούμε, αγάπης, γιατί το bowling έχει πολύ πιστούς σε όλο τον κόσμο και κοιτάμε έτσι λιγάκι να το ανεβάσουμε και στην Ελλάδα και ειδικά εδώ στην περιοχή μας. Στην Ελλάδα είναι αρκετά διαδεδομένο, καθώς υπάρχει και εθνική ομάδα. Κάποιοι δεν το γνωρίζουν αυτό. Ανήκει στην ΕΓΟ κανονικά σαν άθλημα. Στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Ακριβώς. Αρκετοί δεν τα γνωρίζουν αυτά, γιατί δυστυχώς δεν προβάλλονται αυτά στην τηλεόραση. Κοιτάνε να προβάλλουν άλλα πράγματα, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή για κάποιον που ασχολείται με το bowling, τα γνωρίζει όλα και γνωρίζει και τα αποτελέσματα της εθνικής, να το πούμε έτσι. Μπορούμε να φανταστούμε έτσι γονείς με παιδάκια να παίζουν με τις μπάλες και τις κορίνες. Τι καλό κάνει σε ένα παιδί το bowling? Εννοείται ότι παίζουν τα παιδάκια μαζί με τους γονείς, έρχονται πιο κοντά στην ουσία. Όταν τα παιδάκια βασικά παίζουν με τη βοήθεια από κάποια καγκελάκια, τα bumpers που λέμε, αυτό τα βοηθάει η μπάλα τους να μην βγαίνει έξω, να πετυχαίνουν σχεδόν πάντα τις κορίνες και να βλέπουμε και πολλές φορές όταν παίζουν με τους γονείς τους να κερδίζουν τα μικρά παιδάκια και οι γονείς να χάνουν, να τσατίζονται και να βλέπεις τέτοιες καταστάσεις. Και έχω δει ότι κάνει πολύ καλό και στην ψυχολογία των παιδιών, έτσι, στην αυτοπεποίθηση, στην πειθαρχία. Ναι, σίγουρα, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στο bowling, ανεβάζει σε αυτοπεποίθηση. Η πειθαρχία υπάρχει, γιατί χωρίς πειθαρχία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και γενικά θέλει συγκέντρωση, δεν θέλει νεύρα, γιατί είναι δύσκολο και αυτό, δεν είναι τόσο εύκολο. Αν θέλεις να ασχοληθείς λίγο πιο επαγγελματικά, να το πω έτσι. Αν θέλεις να παίξεις για να περάσεις την ώρα σου, δεν χρειάζεται ούτε τόσο μεγάλη συγκέντρωση, ούτε τίποτα από αυτά. Και τώρα που είπες επαγγελματικά, να πούμε ότι το bowling είναι ένα άθλημα που βρίσκεται ήδη στους παραολυμπιακούς αγώνες. Σκοπός είναι να μπει στους Ολυμπιακούς, σε διακόπτω τώρα, γιατί στους τελευταίους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ ήμασταν όλοι σίγουροι ότι θα μπει το bowling, τελευταία στιγμή μπήκανε κάποια άλλα, έμεινε απ' έξω το bowling και έχουν δώσει υπόσχεση ότι στους επόμενους θα είναι μέσα. Νομίζω από τη στιγμή που έχει μπει στους Παραολυμπιακούς, το επόμενο βήμα είναι να το δούμε και στους Ολυμπιακούς. Οπότε είμαστε σε μια εποχή που μπορεί να προετοιμαστεί από τώρα πολλοίς κόσμος, έτσι. Έτσι πάει. Και εμείς περιμένουμε ανυπομονησία να γίνει αυτό, γιατί σίγουρα θα ανέβει ακόμα περισσότερο το άθλημα αυτό. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι για παράδειγμα το Taekwondo δεν ήταν τόσο γνωστό. Με το πήραμε το χρυσό με τον Μιχάλη τον Μουρούτσο, απευθείας εκτοξεύθηκε και ασχολήθηκε πολλοίς κόσμος, πολλά παιδιά, το συγκεκριμένο άθλημα. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι εσείς είστε ένας πολυχώρος όπου δεν θα έρθει ο άλλος απλά και θα κάνει ένα bowling, ένα μπιλιάρδο. Είστε ένας χώρος που μπορεί να προετοιμάσει τον κόσμο μέσω διαφόρων τουρνουά, μέσω μαθημάτων, μέσω εκπαίδευσης, για να αγαπήσει και να συνεχίσει όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Μπορεί οποιοδήποτε, αν θέλει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με το bowling ή με το μπιλιάρδο ή με το ping pong, είτε με οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο χώρο, μπορούμε να του παρέχουμε εμείς
κάποιες υπηρεσίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να γίνει ακόμα καλύτερος. Και έχω ακούσει ότι θα έχουμε τουρνουά από το φθινόπωρο. Θα έχουμε τουρνουά σε ό,τι υπάρχει μες στο μαγαζί, σε μπιλιάρδα, σε πινκ πονκ, σε βελάκια, γιατί έχουμε και βελάκια, σε ξύλινο ποδοσφαιράκι που είναι το παραδοσιακό, γιατί έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με το ξύλινο ποδοσφαιράκι. Ήδη βλέπουμε πολλές κόντρες παλιούς με νέους στα ξύλινα επάνω. Να πούμε ότι τα ξύλινα που υπάρχουν στο μαγαζί είναι τελευταίας τεχνολογίας, 160 κιλά. Τι σημαίνει αυτό, 160 κιλά. Τι σημαίνει αυτό, τι δεν σημαίνει έχει απορία. Αυτό, ναι. Στα παλιά ξύλινα βάζανε σακιά από κάτω να μην σηκώνονται. Ήταν 100 κιλά και επειδή κάποιοι είναι πολύ δυνατοί, τα σηκώνανε και τα μεταφέρανε στην ουσία. Από την πόρωση, φαντάζομαι, ναι. Και την. Τα δικά μας δεν είναι τόσο εύκολο να μετακινηθούν, γιατί είναι 160 κιλά από μόνα τους. Ξεχάσαμε τώρα για τον bowling στο τουρνουά. Πήγαμε στα ξύλινα. Τουρνουά θα γίνει στο bowling. Αρχικά θα γίνει ένα τουρνουά για διάδες, δηλαδή θα παίρνει κάποιος το φίλο του σαν ομάδα και θα μπορεί να συμμετάσχει. Θα υπάρχουν έπαθλα σίγουρα και χρηματικά έπαθλα και πολλά δώρα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, πολύ. Σίγουρα, γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα κίνητρο, να το πούμε έτσι. Θα υπάρχει παιδικό τουρνουά σίγουρα. Από τα παιδάκια που θα συμμετέχουν στην Ακαδημία που θα ξεκινήσει το χειμώνα θα υπάρχει σχολικό τουρνουά, γιατί υπάρχουν και οι λεγόμενες εισαγωγικά κόντρες στα σχολεία μεταξύ τους. Ήδη έχει γίνει ένα ζέσταμα, να το πω έτσι, από κάποια σχολεία που ήρθαν και επισκεφθήκαν το χώρο και έβλεπες μεγάλη κόντρα. Και μάλιστα σε ένα σχολείο στην πρώτη τριάδα, να το πω κιόλας, ήταν μια κοπέλα και παραξένεψε πολλά αγόρια αυτό το γεγονός, γιατί κέρδισε η κοπέλα, βγήκε δεύτερη. Και τώρα που είπες για κοπέλα, μου έχει κάνει ένα πράγμα μεγάλη εντύπωση. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει έτσι λίγο για ζέσταμα, παρατήρησα ότι έχετε πολλές γυναίκες. Αλήθεια, οι γυναίκες αγαπούν το bowling? Οι γυναίκες, μάλλον να το πω αλλιώς, σε οποιοδήποτε bowling θα πάει κάποιος, θα παρατηρήσει ότι έχει πολύ ωραίες γυναίκες μέσα. Είναι ένα σπορ το οποίο. Αγόρια, ακούτε. Αρέσει στις γυναίκες. Είναι γεγονός και γι' αυτό και υπάρχει και το λεγόμενο Ladies Night. Είναι διαδεδομένο και στην Αμερική κυρίως, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα πιο πολλά. Τι διαφορετικό γίνεται σε αυτό το Ladies Night? Το Ladies Night δεν σημαίνει ότι είναι μόνο γυναίκες και παίζουν. Σαφέστατα. Απλά έχουν κάποια προνόμια, όπως έχουν στη ζωή γενικά οι γυναίκες. Θα πάρουν πιο εύκολα έπαθλο, α το πούμε. Έχουν κάποια δωρεάν παιχνίδια και κάποια άλλα προνόμια τα οποία παρέχονται από το κάθε μαγαζί. Πάντως μου εξηγούσες στις προάλλες ότι στατιστικώς μια γυναίκα μπορεί να, λόγω ιδιοσυγκρασίας, να ανέβει γρηγορότερα στη βαθμολογία, είναι πιο σταθερή. Όταν ξεκινάει ένας άντρας μαζί με μια γυναίκα να παίζουν bowling, επαγγελματικά μιλάμε, έτσι δεν μιλάμε, να πηγαίνουν για να περάσουν την ώρα τους, έχει παρατηρηθεί ότι η γυναίκα είναι πιο σταθερή. Ανεβαίνει με πιο αργούς ρυθμούς, αλλά είναι πιο σταθερή. Ο άντρας είναι φωτοβολίδα, να το πούμε έτσι. Φωτοβολίδα, δηλαδή. Ανεβαίνει, κατεβαίνει και ένα σημαντικό, πιστεύω, πράγμα που φταίει γι' αυτό είναι τα νεύρα που έχουν οι άντρες. Οι γυναίκες είναι πιο ήρεμες, τους τσιγκλάνε λίγο, τα χάσε ο άντρας. Άρα λοιπόν είναι πραγματικά ένα άθλημα για όλους. Και θα έχετε και ένα τουρνουά, στο πούμε, που θα λέγεται Κόκκινη Κορίνα. Αυτό δεν είναι ακριβώς τουρνουά. Και τι γίνεται, θα έχουμε κάποιες μέρες, βέβαια όλα αυτά θα ξεκινήσουν από τέλη Σεπτέμβρη, έτσι, γιατί όλος ο κόσμος τώρα βρίσκεται στις δουλειές του. Ξεκινάει full σεζόν τώρα αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε. Το έχουμε δει γιατί έχει αρκετό κόσμο το νησί. Αυτά όλα θα ξεκινήσουν από τέλη Σεπτέμβρη. Θα υπάρχει κόκκινη κορίνα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν σου βγει η κόκκινη κορίνα και κάνει strike, κερδίζεις απευθείας ένα δωρεάν παιχνίδι bowling. Ας πούμε λιγάκι στον κόσμο τι είναι το strike καταρχάς. Το strike είναι με την πρώτη φορά να ρίξεις όλες τις κορίνες. Νομίζω μου φαντάζει πολύ δύσκολο.
Σου φαντάζει πολύ δύσκολο. Ναι, εγώ τουλάχιστον δεν τα έχω καταφέρει μέχρι σήμερα. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλά πρέπει η μπάλα να πάει στο σωστό σημείο που λέμε στο pocket και το Brooklyn, να το πω έτσι. Αν πάει μπάλα από τη δεξιά μεριά, όπως είναι στημένες οι κορίνες, και πετύχει την πρώτη και την τρίτη, όπως είναι κάτω στο pin deck, είναι πολύ πιθανό να πάρει strike. Δεν θέλει να πετυχαίνει την πρώτη κορίνα στη μέση. Α, δεν θέλει. Όχι, θέλει ελαφρά διαγώνια. Είχα πάντα την αίσθηση ότι αν χτυπήσεις κέντρο θα πέσουν όλες. Αν χτυπήσεις κέντρο θα μείνει το λεγόμενο split που λέμε. Θα μείνουν οι κορίνες η μία αριστερά, η άλλη δεξιά, και ένα μεγάλο κενό. Και το πιο πιθανό είναι να βάλεις ένα γκολ όταν ρίξεις, παρά να ρίξεις και τις δύο. Και η κόκκινη λοιπόν κορίνα τι θα κάνει εκεί πέρα? Η κόκκινη κορίνα βγαίνει μπροστά στην κορυφή, όπως στείνονται οι 10 κορίνες, γιατί είναι 10 οι κορίνες, έτσι, όταν στείνονται κάτω. Αν κάνεις strike, κερδίζεις απευθείας ένα παιχνίδι δώρο. Μετά θα υπάρχει το ladies night που λέμε, για τις γυναίκες κυρίως, όχι κυρίως, για τις γυναίκες που θα έχουν κάποια προνόμια τη μέρα που θα υπάρχει το ladies night. Αυτά βέβαια θα τα ανακοινώσουμε όταν έρθει η ώρα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πούμε ότι το bowling είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ προσιτό από όλες τις απόψεις, και γι' αυτό και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Μιλάμε πάντα συγκεκριμένα για τον πολυχώρο εδώ στην Άξο, και οικονομικά και από όλες τις απόψεις. Εννοείται ότι είναι μια διασκέδαση η οποία μπορείς να πας με την παρέα σου και να μην σου κοστίσει πολύ ακριβά, έτσι, με βάση τις τιμές που επικρατούν σημερινή εποχή, για να βγει κάποιος και να διασκεδάσει. Να περάσεις ευχάριστα, είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό και είναι και ένα άθλημα, έτσι. Διασκεδάζεις με ένα άθλημα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε όλα τα αθλήματα. Είναι πολύ ιδιαίτερο, και γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχει και τη γοητεία του. Επίσης, εδώ πρέπει να πούμε ότι θα έχουν μπει λεωφορεία για να βοηθούν τα παιδιά και τον κόσμο να έρχονται, έτσι. Ναι, είναι στο Γαλανάδο. Είναι μία ακόμα κίνηση καινούργια που ξεκινάει τώρα με το λεωφορείο, για να μπορεί να ανεβαίνει κάποιος ο οποίος δεν έχει μεταφορικό μέσο. Πολύ σημαντικό αυτό, να γνωριστεί. Γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος, παιδιά τα οποία δεν έχουν μεταφορικό μέσο. Και έγινε μία πολύ σωστή κίνηση από τον ιδιοκτήτη και προσφέρει δωρεάν μετακίνηση για να μπορούν όλοι, να, όποιος θέλει μάλλον, να ανέβει πάνω στον πόλη. Πολύ ωραία, πολύ σημαντικό. Και όπως βλέπω εδώ θα υπάρχει και το Turkey Day, δηλαδή η ημέρα της γαλοπούλας. Σωστά, το λες πολύ σωστά. Τι εννοούμε εδώ? Το Turkey Day σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις 3 strikes στη σειρά. Στη σειρά, όχι. 3 strikes στη σειρά, εννοείται. Εκεί είναι η ιδιαιτερότητα. Ναι. Λέγεται Turkey Day γιατί κάποτε τα παλιά χρόνια, όταν κάποιος κατάφερε και έκανε το Turkey Day, του δίναν δώρο μια γαλοπούλα. Κάποιες φορές ψημένη, κάποιες φορές άπιστη. Όπου αντιλαμβάνεστε τώρα τι εννοούμε. Εκείνα τα παλιά τα χρόνια η γαλοπούλα ήταν σαν να έδινες χρυσάφι. Ήταν κάτι πολύ. Ήταν ένα πολύ δυνατό έπαθλο. Θα έτρωγε μια οικογένεια για 3 μέρες, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Και έχει μείνει λοιπόν η ονομασία. Έχει μείνει η ονομασία, όπως και πολλές άλλες ονομασίες. Δηλαδή, ακόμα και στις κορίνες, όταν ρίχνεις μια παλιά, μένουν κάποιες κορίνες, έτσι. Αν δεν κάνεις strike. Ναι. Ωραία. Υπάρχουν ονομασίες ακόμα και στις κορίνες. Δηλαδή, όταν θα δεις δύο κορίνες κάποιες φορές, τη μία μπροστά, την άλλη από πίσω, το έχεις παρατηρήσει αυτό? Που ναι, δεν, το και δεν φαίνεται, έτσι. Η πίσω δεν φαίνεται. Νομίζεις δεν φαίνεται, ότι είναι μία. Αλλά υπάρχει. Υπάρχει. Ναι. Αυτή είναι η λεγόμενη πεθερά που λέμε. Καταλαβαίνεις γιατί δεν πέφτει εύκολα. Ρίχνεις μόνο την μπροστά και βλέπεις από πίσω την πεθερά. Σουπ, η πεθερά εκεί, μπάστακας. Υπάρχουν άλλα τέτοια, έτσι, κολπάκια, μυστικά. Υπάρχουν τα λεγόμενα λαγουδάκια. Λαγουδάκια. Ναι, είναι σαν τα αυτιά τα λαγουδάκια που λέμε, κουνελάκια. Άλλοι τα λένε έτσι. Είναι οι δύο κορίνες που μένουν από τη μία μεριά και οι δύο από την άλλη. Και σου θυμίζει αυτό. Υπάρχει το Greek Church,
Ελληνική εκκλησία. Ναι, αμέ. Γιατί? Γιατί μένουν τρεις κορίνες από τη μία μεριά που φαίνεται το μπροστά μέρος της εκκλησίας και δύο από πίσω. Αυτός ο όρος υπάρχει και στο εξωτερικό, λέγεται έτσι Ελληνική εκκλησία. Ναι, 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 κανονικά. Η Ελλάδα είναι παντού τελικά, ακόμα και στο bowling. Εννοείται ότι είναι παντού. Και είναι πολύ δυνατά στο bowling. Το ξαναλέω, στους τελευταίους μεσογειακούς αγώνες που γίνανε. Α, γιατί μου λέγεις και για τις γυναίκες, έτσι. Ναι. Υπάρχει δηλαδή παράδειγμα που τώρα που έγινε στην Άγκυρα στην Τουρκία που γίνανε μεσογειακοί αγώνες, η γυναικεία διάδα, γιατί τις λέμε διάδες έτσι, αναλόγως αν είναι διάδα, αν είναι τετράδα, η γυναικεία διάδα πήρε ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Μπράβο στα παιδιά. Και δεν είναι και... ιδιαίτερα γνωστό, χαίρομαι πολύ που το λέμε αυτό έτσι τώρα στον αέρα. Δεν είναι γνωστό, το είπαμε. Δεν προβάλλονται πολλά πράγματα, όχι μόνο το bowling, έτσι. Και άλλα αθλήματα δεν προβάλλονται δυστυχώς στην Ελλάδα. Προτιμάνε να προβάλλουν οτιδήποτε άλλο. Γιατί ένα παιδί, αν ανοίξει μια τηλεόραση που λέμε και δει οποιοδήποτε άθλημα στην τηλεόραση, αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να δει κάποιο άθλημα στην τηλεόραση, το πιο πιθανό είναι να πρέπει να πληρώνει κάποιο συνδρομητικό, να το πω. Ναι, ναι, δυστυχώς. Εντάξει. Ελπίζουμε όλοι να καλυτερέψουν τα πράγματα. Είστε εδώ λοιπόν και είμαστε κι εμείς εδώ για να τα προάγουμε και για να τα κάνουμε γνωστά στον κόσμο. Επίσης, να πάω και σε ένα σοβαρό έτσι θέμα. Υπάρχει έτσι το θέμα του bullying στα σχολεία, το θέμα της κοινωνικοποίησης των παιδιών, είναι μία μάστιγα της εποχής, ας το πούμε. Και το bullying έχει αυτήν την ιδιότητα της συσπήρωσης, να το ανατρέπει, να ενώνει τον κόσμο. Και εσύ με την εμπειρία σου, γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτό, θα ήθελα έτσι να μας πεις τι έχεις δει παραδείγματα. Μπορώ να σου πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχω δει δηλαδή, ήταν αρκετά παιδάκια, καμία εικοσαριά παιδάκια. Βλέπω ένα παιδάκι το οποίο δεν ήθελε να παίξει. Το πλησιάζω, του λέω, θέλεις να παίξεις? Μου λέει, όχι, δεν θέλω. Με βλέπει η μητέρα του, μου λέει, δεν θέλει να παίξει, γιατί, βέβαια αυτό μου το είπε, δεν ακούγαν οι άλλοι, έτσι. Ναι, ναι. Προφανώς. Μου λέει, δεν θέλει να παίξει, γιατί δεν τα πάει καλά στο ποδόσφαιρο, δεν τα πάει καλά στο μπάσκετ. Είναι αυτό που μου είπες για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία και ντρέπεται να μην αρχίσουν τα άλλα παιδάκια και το κοροϊδεύουν. Ναι, ναι. Λέω, αυτό δεν ισχύει ποτέ. Οποιοδήποτε παιδάκι πάει να πει κάτι, υπάρχει τρόπος να του πεις να το σταματήσει. Γιατί πολύ απλά του λες το πολύ απλό πράγμα, ότι αν σε ακούσω να πειράζει κάποιο παιδάκι ή να κοροϊδέψει κάποιο παιδάκι, επί τόπου φεύγεις από το παιχνίδι και μαγκώνει το παιδάκι και δεν ακούς τίποτα, γιατί θέλει να παίξει. Και έχει και την έννοια του ομαδικού, δηλαδή αν δεν βοηθήσει το ένα παιδάκι το άλλο που είναι σε ομάδα. Εννοείται, γίνονται μια ομάδα όλα. Ακριβώς, μαζί τα παιδάκια. Ακριβώς. Απλά να σου τελειώσω το συγκεκριμένο συμβάν που πήγα να σου πω. Το παιδάκι έπαιξε και κέρδισε όλα τα παιδάκια. Η χαρά που πήρε, εγώ στο λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή, η χαρά που πήρε η μητέρα του και το παιδάκι ήταν απερίγραπτη. Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Φανταστείτε τώρα πόσο καλό μπορεί να κάνει στα παιδιά. Εννοείται. Στα παιδιά, σε μεγάλους. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι. Συγκινητικό πολύ. Οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε σε ένα καφενείο. Μεγάλοι άνθρωποι τώρα 60 χρονών, 65. Και έχουν ξεκινήσει και κάνουν μαθήματα bowling για να παίξουν bowling για να περάσουν την ώρα τους. Και όχι μόνο να περάσουν την ώρα τους, να έχουν το μυαλό τους σε λειτουργία, να σκέφτονται. Μπράβο, όλα αυτά. Άρα λοιπόν πολύ καλό και για μεγάλες ηλικίες. Για όλες τις ηλικίες, δεν υπάρχει ηλικία για το στο bowling. Δεν υπάρχει, ό,τι ηλικία θες. Ακόμα και 3 χρονών μπορεί να παίξει ένα παιδάκι με τη βοήθεια των γονιών του. Ακούγεται βέβαια κάπως, αλλά είναι πραγματικότητα. Μα είναι και μια πολύ ωραία σχολεία να ενωθεί και λιγάκι ο γονιός με το παιδί, να έχουν να βελτιώσουν τη σχέση τους. Σίγουρα. Να παίξουν. Θα κερδίσει σίγουρα όταν έρθει να παίξει ένας γονιός με το παιδί του. Θα κερδίσει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό βλέπεις ότι κάποιες φορές μάλλον λένε οι ίδιοι οι γονείς να έρθουν στο bowling με τα παιδιά τους. Αντιστρέφεται αυτό, δηλαδή που τα παιδιά λένε πάμε στο bowling, ακούς τους γονείς και του λέει στο παιδί του, δεν πάμε στο bowling σήμερα. Πάρα πολύ ωραία.
Επίσης εδώ να πούμε ότι το bowling, αν λίγο το δοκιμάσεις, είναι κάτι που θα το λατρέψεις. Συνήθως έτσι γίνεται, γι' αυτό έχει και πιστούς. Θα κολλήσεις. Και έχει και έναν τόνο έτσι προσωπικό, δηλαδή ας πούμε, και εγώ δεν το ήξερα προσωπικά, η κάθε μπάλα, οι τρυπούλες αυτές που βάζουμε τα δαχτυλάκια μας, σχεδιάζονται ακριβώς τις διαστάσεις του χεριού του κάθε παίκτη. Βέβαια εκεί μιλάμε για πιο επαγγελματικά. Έτσι. Εντάξει, να είναι σε λίγο πιο προχωρημένο. Υπάρχουν μπάλες για όλους, αλλά βέβαια και εκεί κοιτάμε να βρούμε την κατάλληλη μπάλα για κάθε παίχτη που κάνει στο χέρι του. Γιατί αν δεν του βρει την κατάλληλη μπάλα, δεν ξέρω αν έχει δει το τελευταίο βιντεάκι που κυκλοφόρησε με μια κυρία που σπάσε την τηλεόραση. Το έχει δει. Ξέρει γιατί έγινε αυτό? Όχι. Γιατί πήρε μια παιδική μπάλα να ρίξει, κόλλησε τα δάχτυλά τη, την άφησε προ τα πάνω την μπάλα, δεν ήξερε τι να την κάνει. Με αποτέλεσμα να σπάσει την τηλεόραση. Βέβαια, εσεί που μα ακούτε, μην τρομάζετε, σα παρακαλώ. Διότι όχι, αυτά έχουμε του ειδικού που. Μπορεί να σας μάθουν και θα σας δώσουν και την κατάλληλη μπορεί μάλα. Να τύχει σε οποιονδήποτε. Αλλά ναι. δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να. Εγώ προσωπικά έχω πέσει πάνω από 10 φορές. Γιατί αν δεν προλάβεις να σταματήσεις τη γραμμή του φάουλ που λέμε τη μαύρη, θα πέσεις. Γιατί ο διάδρομος έχει λάδι για να κατεβαίνουν οι μπάλες. Γιατί κάποιοι λένε ότι πώς κατεβαίνει η μπάλα. Λέει έχει κατηφόρα. Κατηφόρα δεν υπάρχει. Με τη βοήθεια του λαδιού που έχει ο διάδρομος κατεβαίνει η μπάλα. Κατάλαβα. Και η απόσταση είναι 18 μέτρα από τη γραμμή του φάουλ μέχρι το 5 κάτω που είναι κορίνες. Και γι' αυτό σου φαίνονται και πιο μικρές όταν πάει να παίξεις. Όταν θυμάσαι που είχες έρθει και λες, που λέμε αυτή εδώ είναι η κορίνα που έχουμε εκεί στη ρεσεψιόν που δίνουμε τα παπούτσια και τα. Ναι. Και λες αποκλείεται να είναι αυτή. Σου λέει είναι 18 μέτρα απόσταση. Και επίσης εδώ να πούμε και είναι και το τελευταίο, γιατί τα λέμε υπέροχα, αλλά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Ότι οι διαστάσεις και οι διάδρομοι που έχετε είναι ακριβώς αυτοί που πρέπει. Δεν είναι ούτε μικρότεροι. Δεν γίνεται να. Έχετε σαν να λέμε εντός εισαγωγικών τις Ολυμπιακές προδιαγραφές, ας το πούμε αυτό, τις διαστάσεις που πρέπει. Στις διαστάσεις που είναι οι διαδρόμοι παντού. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο κοντά μας ήταν ο Παναγιώτης Νικολακόπουλος. Ευελπιστούμε να τον ξαναέχουμε, γιατί πέρασαμε πολύ ωραία. Δεν είπαμε αρκετά πράγματα για το παικτικό κομμάτι. Νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Για μας ήταν ευχάριστο, ελπίζω και εσείς φίλοι μου ακροατές να περάσετε το ίδιο ευχάριστο.